Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Νέα πυρκαγιά αναστάτωσε και σήμερα την Αχαϊκή πρωτεύουσα. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Προφήτης Ηλίας με την πυροσβεστική υπηρεσία να πέφτει στη μάχη της κατάσβεσης με ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις. Εντολή απομάκρυνσης δόθηκε από τον Δήμο στους κατοίκους που τα σπίτια τους ήταν κοντά στη φωτιά, ενώ σε επιφυλακή με εντολή της έκθεσης υγειονομικής περιφέρειας τέθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Μάχη με τις φλόγες λίγο μετά τη 1:30 το μεσημερί της Πέμπτης στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στα Μπόζα Ήτικα. Καναντέρ, Πετσετέλ, ελικόπτερα προχώρησαν σε δεκάδες ρήψεις νερού με στόχο να μπορέσουν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά σε συνεργασία με τις επίγειες ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Περισσότεροι από 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες, πεζοπόρο και 9 τμήματα, ενώ από αέρος συνένθραμαν συνολικά 4 αεροσκάφη, 2 Καναντέρ και 2 Πετσετέλ και 2 ελικόπτερα. Δουλεύω μέσα στο λιοπύρι με την κόσα και με το ξυνάρι να κόβω τα αγκάθια κάτω που έχουν θεριώσει και φτάνουν στα δέντρα για να μην συμβαίνει αυτό και να καίγεται την περιοχή. Αφού τα παρατάνε έτσι, έπιασαν φωτιά, τι θα κάνουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που καίγεται εδώ η περιοχή, έτσι, και άλλες χρονιές. Φυσικά δεν είναι πρώτη φορά, γιατί δεν προσέχουν. Γι' αυτό καίγεται η περιοχή, διότι η περιοχή έχει ανάπτυξη. Τώρα τι βλέπετε εδώ, κινδυνεύουν σπίτια? Εδώ προς το παρόν δεν κινδυνεύουν σπίτια, τα σπίτια είναι από εκεί μεριά. Οπότε έχει δρόμο στο μέσον. Άμα το δρόμο τον καθαρίσουν και δεν περάσει πέρα, δεν κινδυνεύουν σπίτια. Πάντως είδαμε τις πυροσβεστικές υπηρεσίες εν αέρια μέσα από την πρώτη στιγμή. Μεγάλη κινητοποίηση. Ναι, πολύ, πολύ. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση, πραγματικά. Πάντως από ό,τι φαίνεται, κάθε καλοκαίρι ζούμε με το φόβο της πυρκαγιάς, μην φτάσουν οι φλόγες έξω από το σπίτι μας. Φυσικά. Έτσι όπως είναι, ναι, οπωσδήποτε. Το σπίτι το δικό μου είναι εδώ χάμου, εδώ. Αλλά όλο το χτίμα, 10 στρέμματα χτίμα, το έχω μακελιώσει κάτω, το έχω κόψει. Το έχετε καθαρό? Ναι. Στο πόδι και η ελληνική αστυνομία που προχώρησε σε αποκλεισμό των δρόμων με στόχο να διευκολυνθεί το έργο της πυροσβεστικής. Εντολή εκένωσης δόθηκε για την περιοχή του Προφήτη Ηλία. Σε επιφυλακή τέθηκε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο με απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι κάτοικοι έξω από τα σπίτια τους παρακολουθούσαν την εξέλιξη της πυρκαγιάς με κομμένη την ανάσα. Όπως τόνισαν, δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοχή καίγεται. Θεωρείτε ότι δεν έχουν γίνει ενέργειες που θα έπρεπε να έχουν γίνει από το Δήμο? Ασφαλώς δεν έχουν γίνει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι από το Δήμο κινδυνεύουν, από τους δρόμους κινδυνεύουν πιο πολύ οι περιοχές. Ο δρόμος πρέπει να είναι καθαρός, γιατί ο άλλος πετάει το τσιγάρο. Ανόητη είναι, καπνίζει το τσιγάρο, το πετάει κάτω. Πήγε το τσιγάρο εκεί, έπιασε φωτιά. Καταλάβατε. Οπότε λέτε πρέπει να είναι καθαρά όλα. Δρόμοι καθαροί. Ναι. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Καράλα Μπομπονάνου σε σχέση με τις πυρκαγιές. Κύριε Μπομπονάνου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Καρούνια, καλησπέρα. Ζήσαμε και χθες και σήμερα τον πύρινο εφιάλτη, πώς δούλεψε ο μηχανισμός και απολογιστικά τι θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Μπομπονάνου? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είχαμε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Ποιο ήταν αυτό? Ότι είχαμε παρατεταμένη ξηρασία, είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και το τρίτο, ότι υπήρχαν πυρκαγιές ύποπτες σε μέρη στα οποία δεν ήταν εύκολη πρόσβαση των πεζοπόρων τμήματων, όπως αυτή που ξεκίνησε στη δροσιά.
Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, ότι ο μηχανισμός έφτασε στα όρια του κυριολεκτικά, διότι δεν ήταν δυνατόν να μπορέσει να είναι σε δύο μεριές με απόσταση 80 χιλιόμετρων. Χθες ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα. Σε λίγες ώρες ακριβώς. Το επόμενο που μπορούμε να πούμε είναι ότι και οι δύο πυρκαγιές, μιλώντας με το Διευθυντή της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιφτάκη, ο οποίος έχει γνώση και ιστορικότητα των περιοχών και των πυρκαγιών, ξεκάθαρα είδαμε ότι αυτές οι πυρκαγιές, αυτά τα σημεία δυστυχώς επαναλαμβάνονται. Πέρυσι αυτή την πυρκαγιά στα Σιχενά περίπου την είχαμε ζήσει Σεπτέμβρη μήνα. Τώρα μετατοπίστηκε λίγο χρονικά. Στο ίδιο σημείο στη Δροσιά έχει ξαναμπεί πάλι πυρκαγιά. Άρα έχει πλούσιο υλικό πιθανόν η αστυνομία, η πυροσβεστική, το ανακριτικό, για να δούνε, να ερευνήσουν την όλη κατάσταση. Και η έρευνα έχει ξεκινήσει, έτσι δεν είναι, κύριε Μπονάνο? Βέβαια, ακριβώς, κάνουν τη δουλειά τους. Φαντάζομαι να μπορέσουν να προσδιορίσουν μερικά πράγματα τα οποία θα είναι χρήσιμα. Το άλλο που μπορούμε να πούμε είναι, επειδή ξέρετε, έζησα από πρώτο χέρι τις πυρκαγιές και τις δύο, όπως έπρεπε να κάνω δηλαδή, γι' αυτό και συνειδητά δεν ανέβασα φωτογραφίες στο προσωπικό μου λογαριασμό. Δεν έχει κανένα νόημα, το αυτονόητο κάνουμε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να κάνουμε τη δουλειά μας. Το κλείνω εδώ αυτό. Επειδή λοιπόν τις έζησα από την πρώτη στιγμή, μεγάλη σημασία είχε και έχει στις πυρκαγιές, από ό,τι φαίνεται, η δράση των εναέριων μέσων. Και εδώ πέρα θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο δημάρχους για τη συνεργασία, και τον κύριο Πελετίδη και τον κύριο Μπαρή, γιατί ξέρετε, σε κάποια στιγμή χτες άκουγα στα αυτιά μου δύο κινητά τηλέφωνα την αγωνία και του Μπαρή για τον Ερήμανθο και του Πελετίδη για την Πάτρα, για να μπορέσουν να υπάρξουν εναέρια μέσα για να γλιτώσουν από τις πυρκαγιές. Πράγματι υπήρξε άμεση ανταπόκριση από το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Παπαγεωργίου, της Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο δημόσια ευχαριστώ, διότι άκουσε το αίτημά μας. Υπήρξαν τουλάχιστον 12 εναέρια μέσα στις περιοχές αυτές τις δύο, διαδοχικά, πέρα από τα πεζοπόρα τμήματα, πέρα από τις υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, δηλαδή και των Δήμων και της Περιφέρειας. Ωστόσο, κύριε Μπονάνο, ωστόσο υπήρξε χθες η πληροφορία ότι τα αεροσκάφη έφυγαν από τη Δροσιά για να συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς στο Σούλι, στην Ελεκίστρα. Με συνέπεια να έχουμε αναζωοκύρωση. Είναι αυτό που είπε ο δήμαρχος ο κύριος Μπαρής, ο οποίος σε ένα βαθμό απεικονίζει την εικόνα, τι περίπλοκο σύστημα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Είχε να αντιμετωπίσει δηλαδή στην ουσία η πυροσβεστική που έχει τον επιχειρησιακό λόγο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν έπρεπε τα αεροσκάφη, τα οποία είναι συγκεκριμένα και ευτυχώς είναι πάρα πολλά στην περιοχή μας. Σας θυμίζω ότι μέχρι και το Ρώσικο επιχείρησε και στις δύο περιοχές, και στην Ελεκίστρα και στη Δροσιά. Έπρεπε αυτά τα εναέρια μέσα να βρεθούν ταυτόχρονα στις δύο πυρκαγιές. Έδωσαν βάση κάποια χρονική στιγμή στην Ελεκίστρα και στο Σούλι, διότι ήταν μέσα στον αστικό ιστό, κινδύνευε κυριολεκτικά, κινδύνευαν σπίτια και πιθανόν και ανθρώπινες ζωές. Συνεπώς η προτεραιότητα εκεί πέρα δόθηκε. Κατόπιν όμως τα εναέρια μέσα στράφηκαν όλα μαζί στη Δροσιά, με αποτέλεσμα να αντιθέσουν σε υποέλεγχο την πυρκαγιά γύρω στις 12 η ώρα τη νύχτα. Και το πρωί 6 ώρα που ήμουν πάνω στη Δροσιά μαζί με τον κύριο Μπαρή, είδαμε τα αεροσκάφη πάλι να επιχειρούν και μέσα σε 2-3 ώρες περίπου είχαν ελέγξει τη φωτιά. Εντελώς δηλαδή την κατάσβεσή της. Άρα θέλω να πω και το άλλο που ίσως δεν έχει φανεί, ότι εδώ τώρα στα Σιχενά ήταν καταπληκτική, προσέχτε, η δράση των εναέριων μέσων, τα δύο καναντέρ και τα δύο ελικόπτερα, ιδιαίτερα το ένα ελικόπτερο, η στόχευσή του στην περιοχή της φωτιάς, με αποτέλεσμα κυριολεκτικά να μην χρειαστεί η μάνικα του πυροσβέστη. Τα εναέρια μέσα λοιπόν σήμερα γλίτωσαν, τα Σιχενά γλίτωσαν τον τομέα εκείνο, το βόρειο τομέα περίπου, ας πούμε, βόρειο της Πάτρας, ώστε να μην έχουμε χειρότερα πράγματα. Ωστόσο ήταν δύσκολες, όπως είπαμε και στην αρχή, οι μέρες αυτές,
ύποπτες οι πυρκαγιές και βέβαια έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο διάστημα, κύριε Μπονάνο, που είναι επικίνδυνο και δεν ξέρουμε... Λοιπόν, πάμε καταρχήν στο αύριο. Το αύριο έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστροφές οι οποίες ήταν οι μεγαλύτερες στην Αλεκίστρα. Για την ώρα αυτό που έχει καταγραφεί είναι 5 καμένα σπίτια. Μάλιστα στο ένα βρέθηκα σήμερα και είδα την αγωνία των ανθρώπων και όσο μπορούσαμε τους βοηθήσαμε και γραφειοκρατικά για να μπορέσουν να συμπληρώσουν τα ανάλογα έντυπα για να μπορέσουν να πάρουν τα βοηθήματα και τις τήσεις που πρέπει να γίνουν τις ανάλογες για να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές. Είδα τον πόνο, είδα την αγωνία δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι πλήγησαν από την πυρκαγιά. Κάποια μνημοστάσια και γεωργικές καλλιέργειες στην περιοχή της Δροσιάς και εκεί πέρα θα υπάρξει η ανάλογη καταγραφή αύριο, μάλιστα κιόλας από κλιμάκιο της περιφέρειας. Η επόμενη μέρα λοιπόν έχει αυτές τις καταγραφές, έχει αυτόν τον αγώνα δηλαδή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Και το άλλο που έχει η επόμενη μέρα είναι ότι θα είναι ίδια με τις προηγούμενες. Δηλαδή τι, από πλευράς θερμοκρασίας γνωρίζετε ότι βγάλαμε και έκτακτη ανακοίνωση σαν περιφέρεια για συμβουλές για το θέμα του καύσωνα. Έχουμε ένα παρατεταμένο καύσωνα ο οποίος θα συνεχιστεί, άρα και ένα παρατεταμένο συναγερμό θα έλεγα στις υπηρεσίες μας για το θέμα των πυρκαγιών. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή μου δίνετε και τα μικρόφωνα, θέλω να πω να αποφύγουν γεωργικές εργασίες, ιδιαίτερα οι μελισσοκόμοι, διότι παρουσιάζεται και εκεί το φαινόμενο να έχουμε προβλήματα, όπως έχει καταγραφεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Να αποφύγουμε λοιπόν επιπολαιότητες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ζωές, καταστρέφουν περιουσίες και ταλαιπωρούν πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ένα και δύο 24 ώρα ξάγρυπνοι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό τον εφιάλτη. Μίλησα με πυροσβέστες, μίλησα με θελοντές πυροσβέστες. Οι άνθρωποι κυριολεκτικά φτάνουν στα όρια τους, ξεπερνούν τα όρια τους για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τη φωτιά, η οποία σαν φαινόμενο φυσικό σας λέω ότι δεν είναι κάτι το εύκολο. Και ευτυχώς που έχουν τα τελευταία χρόνια αυξηθεί τα εναέρια μέσα και εδώ στην περιοχή μας και στην Ανδραβίδα δηλαδή, ώστε να μπορούν εύκολα σε περίπτωση πυρκαγιάς να σπέβδουν και να... Τι δύναμη, τι δύναμη υπάρχει σε εναέρια μέσα στην περιοχή, κύριε Μπονάνο? Τουλάχιστον 4 εναέρια μέσα έχουμε στην Ανδραβίδα αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμα να βοηθήσουν. Έχουμε και ελικόπτερα, έχουμε και καναντέρ, έχουμε, αν χρειαστεί έρχεται πολύ εύκολα και αυτό το ρώσικο το μεγάλο που έχει 12,5 τόνους περίπου νερό. Γενικά υπάρχει μια βοήθεια από τον αέρα η οποία πραγματικά σώζει την κατάσταση, όπως φάνηκε, καταγράφηκε και στη χθεσινή πυρκαγιά και στη σημερινή. Και αρκεί να μην υπάρχουν πολλά περιστατικά και όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην χώρα. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Μπονάνο. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στους διευθυντές και σε όλους όσους εμπλέκονται. Να είναι προσεκτικός αυτές τις μέρες. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Για χαρά, και καλό πάμε βράδυ. Τώρα να δούμε τις εικόνες που κατέγραψε σήμερα η κάμερα από τις περιοχές Ελεκίστρα, Καριά και Σούλιο, που χθες οι κάτοικοι έζησαν τον απόλυτο πύρινο εφιάλτη. Εικόνες θλίψης, ο απολογισμός περιουσίες κατεστραμμένες. 7 τραυματίες, πολίτες και πυροσβέστες. Σε απολογισμό των ζημιών προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 5 σπίτια κάηκαν από την καταστροφική φωτιά που εκδηλώθηκε σε χρόνο 0 στις παρυφές της Πάτρας, ξεκινώντας από την περιοχή της Ελεκίστρας την Τετάρτη το μεσημέρι. Συνολικά 7 άτομα τραυματίστηκαν, 3 από αυτούς πυροσβέστες που αντιμετώπισαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των πυκνών καπνών και τους οποίους συνέδραμαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Το ίδιο συνέβη και με 3 πολίτες, οι οποίοι είχαν ρηχτεί στη μάχη με τη φωτιά για να σώσουν τα σπίτια τους. Αντιμετώπισαν και αυτοί αναπνευστικά προβλήματα λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας και χρειάστηκαν βοήθεια από το ιατρικό προσωπικό για να συνέλθουν. Επίσης, ένας πολίτης υπέστη ρήξη τένοντα από το σπάσιμο τζαμαρία την ώρα που προσπαθούσε να σώσει την περιουσία του. Καταστροφή. Καταστροφή, πραγματικά. Κάηκαν σπίτια εκτός της εκτάσης. Σχεδόν όλα τα σπίτια έχουν ζημιές. Εμείς είμαστε τουλάχιστον, δοξάζουμε τον Θεό, είμαστε τυχεροί ότι δεν πάθαμε τόσο,
ολική καταστροφή όπως πάθαν ορισμένοι άλλοι. Δίπλα μας, από αυτά που βλέπετε τα σπίτια εδώ πέρα, από τα 5 σπίτια, τα 4 είναι καταστραμμένα, τελείως, παντελώς. Τα 2 με πιο λιγότερες ζημίες, αλλά όλα τα έχει πάρει η Λέλαπα. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εγώ έφτασα στο σημείο πολύ γρήγορα, αν και ήμουν λίγο μακριά, πολύ γρήγορα, γιατί είχα δεμένο και το σκύλο, και από πίσω, στο πίσω μέρος το δικό μου, είχε πιάσει φωτιά. Όλο το μέρος του πίσω μέρος του σπιτιού μου σπάγανε τα τζάμια από το σπίτι. Πλυντήρια, όλα αυτά είχαν πάρει φωτιά. Και ευτυχώς, δόξα σε τον Θεό, που είχα βάλει μια δεξαμενή επάνω και μου είχε μείνει λίγο νερό και έσβησε τη φωτιά. Τι να πω. Ανέβηκα επάνω, ήταν δύναμη πολλές, αλλά νερό δεν είχαν. Το πρωί της Πέμπτης, συνεργεία του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προχώρησαν σε αυτοψία στην περιοχή του Σουλίου, της Καριάς, της Ελεκίστρας και του Ριγανόκαμπου για να καταγράψουν τις ζημιές σε οικίες και επιχειρήσεις από τις πύρινες φλόγες. Την ίδια στιγμή, πυροσβεστικοί και αστυνομία παρέμειναν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Δεν είχαν νερό να κάνουν κατάσβηση της φωτιάς. Πρωτόγνωρο, πρωτάκουστο. Μιλούσε στα παιδιά του, λέω, ρε παιδιά, σκάει επάνω η σοφίτα. Στο διπλανό σπίτι το δικό μου που είχε πιάσει, είχε λαμπαδιάσει όλο, και μου λέει, δεν έχουμε νερό. Δεν υπάρχει νερό. Δεν είχαν νερό τα βιτιοφόρα, τα φωτιά. Για αποζημιώσεις, σας είπα τίποτα. Όχι, τίποτα, δεν ξέρω κάτι. Κάτι λένε τώρα στο Σούλι ότι κάνουν ορισμένες αιτήσεις. Κατεβαίνω κάτω. Για έλεγχο συναρθούν να κάνουν έναν έλεγχο, ακόμα δεν έχουν έρθει. Είχαν πει ότι εχθές ότι θα ερχόσουν περίπου σε 9 η ώρα. Ακόμα δεν έχω δει κάποιον να κάνουν καταγραφή των ζημιών. Οι κάτοικοι έζησαν την πύρινη κόλαση για αρκετές ώρες. Η μάχη λόγω των ισχυρών ανέμων έμοιαζε άνηση με τις φλόγες. Για περισσότερες από 4 ώρες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, επίγειες και εναέριες έδιναν μάχη για να κρατήσουν και να σταματήσουν την φωτιά, εκκαινώθηκε το Σούλι, καθώς και ο καταβλισμός των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο. Μας εγκλώβησε φωτιά, ρε, αφού μας εκύκλωσε φωτιά. Δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε, σου λέω. Δεν προλάβαμε. Η φωτιά έπιασε γύρω στις 3 παρατέταρτο. Με 3 παρα 20 καίγεται το τόπος εδώ. Αστυνομικοί, υπάρχουν πυροσβέστες, υπάρχουν μικρές αιστείες φωτιάς. Κινείται, από ό,τι βλέπω, κινείται η φωτιά προς τα κάτω, προς την περιοχή της Μόμα. Έντονος καπνός, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν όμως πολλοί πυροσβεστικές δυνάμεις και... Ο αέρας έχει δυσκολέψει το έργο. Υπήρχε πρόβλημα με τον αέρα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει σταματήσει λίγο, αλλά υπήρχαν πολύ δυνατοί άνεμοι. Έχει κενωθεί μέσα ο οικισμός. Έχει κενωθεί και έχει σταματήσει. 70 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρος πραγματοποιούσαν ρήψεις νερού, 6 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Πήγανε ζώα και σπίτια, δηλαδή μόνο για τη μάμα είναι. Μόνο για τη μάμα. Αγί είναι επίβολο. Για όλα. Αμα είναι για όλα, γιατί τα σπίτια κι εγώ. Να μην έτσι. Να το πείτε αυτό, γιατί κι εγώ δεν τα σπίτια. Όλοι είδαμε για τη μάμα, καήκανε ζώα του κυρίου. Τα ζώα τα ζώα. Τα ζώα γιατί. Έτσι ρε παιδιά, να πούμε όπως είναι τα λαϊκά. Μπορεί να βρίσκουμε. Ούτε δεν βρίσκουμε έτσι. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Αν ήταν σε καμιά τίποτα βίλες θα είχαν έρθει κατευθείαν. Αν ερχόταν μισή ώρα νωρίτερα το αεροπλάνο που πιάσε φωτιά, τέτοιος ότι τελικά μόνο αν μπήκε στη μάμα, δηλαδή μόλις κινδυνεύει η μάμα, τα σπίτια τα παρατάμε. Εντάξει. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θυμάτα. Πάμε τώρα να δούμε και την πυρκαγιά στην Δροσιά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Ερημάνθου, Θεόδωρος Μπαρής. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κορώνια και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, χθες πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για εσάς. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11.30 το πρωί. Τέθηκε υπό έλεγχο κάποια στιγμή. Μετά τα εναέρια μέσα έφυγαν για την φωτιά στην Ελεκίστρα. Και μετά το βράδυ είχαμε την αναζωπήρωση και την δραματική έκκληση από την πλευρά σας για το να επιστρέψουν τα εναέρια μέσα να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Κάπως έτσι είναι. Από 11 η ώρα το πρωί είχαμε το φαινόμενο το ξέσπασμα της πυρκαγιάς πλησίων του οικισμού της Δροσιάς. Η κατεύθυνση του ανέμου στην αρχή προστατεύτηκε το χωριό της, ο οικισμός της Δροσιάς, έγινε και ένωση του οικισμού. Η αλλαγή, η κατεύθυνση των ανέμων και η έντασή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε συνδυασμό με αυτό που αναφέρατε με το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στα προάστια της Πάτρας,
Για κάποιες ώρες αποδυνάμισαν την αέρια προσβολή της πυρκαγιάς με αποτέλεσμα να πάρει ανεξέλεκτες καταστάσεις. Πέρασε μέσα από τον οικισμό της Πτέρης, πραγματικά έγλυψε τις στέγες. Με υπεράνθρωπη προσπάθεια και εθελοντών και των πυροσβεστών, με πολύ μεγάλη προσπάθεια δεν έγινε καταστατό μάλλον να μην καταστραφεί κάποια οικία. Παρά το γεγονός, αν πάτε στην περιοχή να δείτε ότι ο περιβάλλοντας χώρος πολλών κτηρίων έχει κατακαεί. Ταυτόχρονα και εκεί έγινε και ένωση του οικισμού. Πριν βεβαίως έρθει το φαινόμενο, όπως σας είχα, από τον οικισμό της Ρωσιάς. Ταυτόχρονα μετακινήθηκαν και κοπάδια, γιατί υπάρχει και πλούσιο ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή. Και έτσι και αυτό προστατεύτηκε σχεδόν στο σύνολό του. Δεν πάβει όμως να έχουμε μεγάλες καταστροφές που έχουν να κάνουν πέρα από το φυσικό περιβάλλον, αλλά και με ιδιοκτησίες και με καταστροφή ελιών, αλλά και εκτάσεων τα οποία χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους της περιοχής για την τροφή των ζώων. Θα ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών αύριο, από ό,τι μας είπε και ο κύριος Μπονάνος, με τον οποίο μιλούσαμε πριν από λίγα λεπτά. Η καταγραφή λοιπόν των ζημιών από αύριο, όμως ήταν εμπρισμός η φωτιά στη Δροσιά, κύριε Μπαρή? Από τη δική μας πλευρά θα ήταν ανώριμο να κατηγορηματικά να πούμε αν ήταν εμπρισμός ή κάτι άλλο. Βέβαια από τα στοιχεία που υπάρχουν όταν ξεσπάει. Είναι ύποπτη όμως, χαρακτηρίζεται ως ύποπτη φωτιά. Είναι ύποπτη γιατί στην περιοχή στην οποία ξέσπασε ήταν στις δύο τελευταίες μέρες, μάλλον στις τρεις τελευταίες μέρες, έχουμε τρεις διαφορετικές αιστείες στην ίδια περιοχή. Και σε μάλιστα στο σύνολό τους σε περιοχές που δύσκολα υπάρχει η ανθρώπινη πρόσβαση. Ούτε κάποιο φυσικό αίτιο δικαιολογεί το ξέσπασμά της. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι ανακριτικές αρχές θα κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς με ό,τι ενημέρωση και πληροφόρηση μπορούμε να παρέχουμε θα βοηθούμε στην κατεύθυνση αυτή, γιατί εάν όντως υπάρχει κάποια κινητή πύρινη βόμβα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να παραμένουμε ήσυχοι. Βέβαια οι περιβολίες και της αστυνομίας αλλά και εθελοντών είναι σε υψηλό βαθμό, γιατί όπως γνωρίζετε οι μέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και μπορεί, θέλουμε να προστατεύσουμε την περιοχή μας και να προλάβουμε πιθανά άλλα φαινόμενα. Ο μηχανισμός της πυροσβεστικής λειτουργήσε σωστά στην περίπτωση της δροσιάς, πέρα από τις ώρες που έμεινε ακάλυπτη φωτιά γιατί έπρεπε να αντιμετωπιστεί η ελεκίστρα? Ξέρετε, όταν υπάρχει μια ένταση μεγάλη, όταν υπάρχει ο κίνδυνος να καούν άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε τα πράγματα μπορεί να μην τα βλέπεις και τόσο ξεκάθαρα. Σήμερα. Είναι αλήθεια όμως αυτό που ήταν καθαρό, ήταν ότι κάποια στιγμή και κρίσιμη στιγμή αδυνάτησαν οι δυνάμεις, ειδικά στην προστασία του οικισμού της Πτέρης. Αυτό ουσιαστικά κάναμε έκκληση αγωνίας και όντως όταν και το φαινόμενο της Πάτρας ασθένησε, επανήλθαν οι δυνάμεις και όπως κατάφεραν στο τέλος της ημέρας, τη βραδιά και πολύ περισσότερο σήμερα, να τεθεί υπό έλεγχο το συγκεκριμένο μέτωπο, το οποίο είναι τεράστιο. Και εξακολουθούν ακόμα βεβαίως να καίγονται θύες εντός βέβαια του χώρου που έχει καεί, αλλά υπάρχει πάντα σε επιφυλακή, υπάρχουν τα μέσα και ένα αέρια και πήγε όπου έχουμε καινούργια θεία αμέσως. Γίνεται προσπάθεια και κατασβήνεται για την ώρα. Τώρα, από εκεί πέρα, εάν υπήρχαν αστοχίες ή πράγματα τα οποία δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν, νομίζω είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε όλοι μαζί και όλη η πολιτική προστασία, με βασική στόχευση να μην σε κάθε άλλο φαινόμενο, σε κάθε άλλη περίπτωση, να μην επαναληφθούν. Σε αυτή τη φάση να μην επαναληφθούν και βεβαίως επαναλαμβάνω όμως για να μην αδικούμε κανέναν. Μια δύσκολη πυρκαγιά σε δύσκολη περιοχή. Δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Είχαμε περιορισμένες πολύ λίγες καταστροφές στο ζωικό κεφάλαιο, που και αυτό είναι σημαντικό. Μπορείς βέβαια να γνωρίζουμε ότι σε θέματα περιβαλλοντικά ένα πολύ όμορφο δάσος δεν και ένα υπάρχει. Κόκκινο, μιλάμε για πλήρη καταστροφή. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Είστε καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
Αλλαγή θέματος και κλίματος, οι κινητοποιήσεις προχωρούν την Δευτέρα. Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας με φόντο την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Οι εργαζόμενοι θα βρεθούν και στα γραφεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις πρακτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση. Μετά την κινητοποίηση στην Αθήνα, μια κινητοποίηση που διοργάνωσε η ΠΟΕΔΗΝ έξω από το Υπουργείο Υγείας ενάντια στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Πατρών, ο Ιπποκράτης, προχωρά σε νέα κινητοποίηση που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 2 Αυγούστου. Η λάθος καμπάνια της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και την αντιμετώπιση του εμβολιασμού δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα γενικά στην ελληνική κοινωνία αλλά και στους κόλπους των εργαζόμενων και συγκεκριμένα και στους εργαζόμενους του χώρου της υγείας. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί συνάδελφοι, αρκετοί συνάδελφοι να μην έχουν εμβολιαστεί. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, αντί να προσεγγίσει εντελώς διαφορετικά το ζήτημα, έρχεται με έναν αντιδημοκρατικό τρόπο, με μια αντιδημοκρατική διάταξη που διασπά τους εργαζόμενους, που διαιρεί τους εργαζόμενους, που συκοφαντεί τους εργαζόμενους, να επιβάλλει την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Εμείς λοιπόν ως Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αντιδρούμε πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Ένα ζήτημα το οποίο βρίσκει ριζικά αντίθετο όλο το συνδικαλιστικό κίνημα και η ΠΟΕΔΗΝ συγκεκριμένα είχε πραγματοποιήσει προχθές την Τρίτη και και σχετική απεργιακή κινητοποίηση, διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στην Αθήνα, προκειμένου δηλαδή να ζητήσουμε από την πολιτική ηγεσία που ήταν άφαντη να μην δρομολογηθεί αυτή η διάταξη. Θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από τις 10:00 το πρωί έως τις 2:00. Θα υπάρξει προσυγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας και στη συνέχεια θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας μαζί με τα υπόλοιπα νοσοκομεία της περιοχής. Εμείς λοιπόν ως νοσοκομεία της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας έχουμε προγραμματίσει την κινητοποίησή μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 2 του Αυγούστου, μια κινητοποίηση που θα έχει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί έξω από τα γραφεία της ΥΠΕ, όπου θα κάνουμε παρέμβαση στο διοικητή της ΥΠΕ, από τον οποίο θα ζητήσουμε να μην δρομολογηθεί, να μην υλοποιηθεί αυτή η κυβερνητική διάταξη, γιατί αν και εφόσον δρομολογηθεί και εφαρμοστεί, απέναντι στην στήριξη των μελών μας θα είμαστε κι εμείς σκληροί. Θα είμαστε σκληροί όσο σκληρή θα είναι και η κυβέρνηση. Δηλαδή αν και εφόσον έστω και ένας συνάδελφός μας βγει σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, αντιλαμβάνεστε ότι η κινητοποίηση δική μας σε όποιον τολμήσει να πάρει αυτού του είδους την απόφαση θα είναι σκληρή, είτε με στάσεις εργασίας, είτε με καταλήψεις υπηρεσιών, είτε με την καταλήψη των γραφείων της διοίκησης ή ακόμη και με καταλήψεις της ίδιας της ΥΠΕ. Δηλαδή δεν θα χαριστούμε σε ένα αντιδημοκρατικό μέτρο που διασπά και συκοφαντεί τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε σχέση με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Για τα εμβόλια θα μιλήσουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι μαζί μας ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, στέλεχος του ΚΙΝΑΛ, τομεάρχης προστασίας του πολίτη. Πριν όμως πάμε να δούμε τι γίνεται με την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η πανδημία στη χώρα μας. Πάνω από 2.500 τα νέα κρούσματα στην χώρα, παραμένουν σε υψηλά ποσοστά οι νέες μολύνσεις. Η Μαρία Σταθοπούλου είναι μαζί μας. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα Έφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι 2.696, εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν μετά από ελέγχους στις πύλες εισόδου. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 9, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.935 θάνατοι. Είναι οι διασωληνωμένοι που ξέρουμε ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οι διασωληνωμένοι ασθενείς είναι 157 με μέση ηλικία τα 65 χρόνια.
Στην Αχαΐα τώρα, για να πάμε και στα τοπικά, εντοπίζονται 72 νέα κρούσματα. Στην Ηλία έχουμε 9 και στην Ατωλοκαρνανία 22. Άρα λοιπόν βλέπουμε, Μαρία, ότι στην Αχαΐα τα κρούσματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αυξάνουν μέρα με την ημέρα. Προχθές βέβαια είχαμε φτάσει τα 90-91, αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό. Η περιοχή μας λοιπόν προβληματίζει τους λοιμοξιολόγους. Ιδιαίτερως προβληματίζει τους λοιμοξιολόγους η περιοχή μας. Μην ξεχνάμε τι συμβαίνει και σε άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα, που βρίσκονται ένα βήμα πριν το lockdown. Να σας πω ότι σήμερα, όπως είπα, είχαμε 72 κρούσματα στην Αχαΐα. Είναι πάνω κάτω, όπως είπες και εσύ, ο αριθμός κυμαίνεται μεταξύ 60 και 90 τις τελευταίες ημέρες. Χθες το βράδυ, χθες είχαμε 65 κρούσματα. Και να δούμε τι θα συμβεί και τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε λοιπόν, εν αναμονή, να σε ευχαριστήσω, Μαρία. Καλό βράδυ. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμι, όπως είπαμε, είναι στο στούντιο 2 της τηλεόρασης του Best. Κύριε Σκανδάμι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσω, θέλω με τα εμβόλια και με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Είναι αντιδημοκρατικό μέτρο? Πριν κάνω το σχολείο μου πάνω σε αυτό, θα ήθελα να πω ότι ο σκήνημα αλλαγής, με αφορμή την τοπική επικαιρότητα που τρέχει και αφορά ουσιαστικά τις φωτιές, ότι το κίνημα αλλαγής συμπαρίσταται σε όλους τους ανθρώπους, συμπολίτες μας και στην Πάτρα και στον Ερήμανθο που έχουν πληγεί από τις φωτιές. Να ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυρία Γεννηματά είχε επικοινωνία και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και με τον κύριο Χαρδαλιά και με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για την ενίσχυση των επίγειων και εναερίων μέσω στην περιοχή μας. Και οπωσδήποτε αναμένουμε φυσικά και την καταγραφή των ζημιών και ακόμα πολύ περισσότερο αναμένουμε την αρρωγή σε αυτούς που έχουν πληγεί σοβαρά. Έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών, θα ολοκληρωθεί αύριο και στην Δροσιά. Και τελικά, πώς σχολιάζετε, κύριε Σκανδάμι, την αντιμετώπιση από την πλευρά της πολιτείας για την κατάσβεση των πυρκαγιών? Πολύ σύντομα. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να έχουμε περισσότερα μέσα στην περιοχή μας και να υπάρχει και μία πρόνοια για το τι γίνεται αν υπάρχει ένα διπλομέτωπο. Γιατί είδαμε ότι ξεκίνησε η φωτιά από τον Ερήμανθο. Χθες είχαμε διπλομέτωπο. Δεσμεύτηκαν όλα τα μέσα εκεί. Ταυτόχρονα ξέσπασε η άλλη πυρκαγιά των Πατρών. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μία διαίρεση των δυνάμεων που προσπάθησαν να συντράμουν την Πάτρα και να μην υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο ενίσχυσης των εναερίων μέσα στην περιοχή μας. Άρα υπήρχε ένα έλλειμμα σοβαρό. Υπήρχε σοβαρό έλλειμμα, λέτε. Πάμε τώρα στον εμβολιασμό. Ακούσαμε πριν και τη Μαρία Σταθοπούλου σε σχέση με τα νέα κρούσματα, πάνω από 2.500 σήμερα. Σε υψηλά ποσοστά κυμαίνεται η Αχαΐα. Μονόδρομος ο εμβολιασμός, επισημαίνουν οι λοιμοξιολόγοι. Όμως ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι αντιδημοκρατικό μέτρο, γιατί είναι ένα θέμα που διχάζει και τους εργαζόμενους και τους πολιτικούς. Ναι, νομίζω ότι είναι το κύριο ερώτημα και όλο και περισσότερο βλέπετε ότι διατυπώνεται με έναν τρόπο ο οποίος αφορά διάφορα κοινωνικά στρώματα και διάφορες πολιτικές τάσεις που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν έτσι την αντιεμβολιαστική αντίληψη κάποιων για διαφόρους λόγους και να την πολιτικοποιήσουν. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό. Θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τους νομικούς επιστήμονες, η πλειοψηφία αυτών δέχεται την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Υπάρχουν όμως και απόψεις μειοψηφικές που δέχονται ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Γι' αυτό και για να ξεπεράσουμε αυτές τις διαιρέσεις του θεωρητικού επίπεδου μεταξύ των επιστημόνων, κυρία Καρούνια, θα έλεγα ότι πρέπει να εστιάσουμε στο τι λέει αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου είναι και ο οδηγός για την υποχρεωτικότητα ή μη των εμβολίων. Με αφορμή δύο υποθέσεις οι οποίες κρίθηκαν πρόσφατα και αφορούσαν εμβόλια για ανηλίκους, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας και στις δύο αυτές περιπτώσεις ότι υπάρχει η υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό, η οποία δεν είναι αντισυνταγματική και δεν είναι μη επιτρεπτή νομικά. Άρα είναι και συνταγματικά και νομικά επιτρεπτή. Έβαλε όμως και κάποια όρια το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου είπε ότι θα πρέπει να εξειδικεύεται η εφαρμογή των εμβολίων βασιζόμενη σε σοβαρά επιστημονικά τεκμήρια και δεδομένα και ταυτόχρονα σε ειδικές περιπτώσεις να υπάρχουν εξαιρέσεις όπως και να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Αυτά είναι τα κριτήρια που έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με αφορμή λοιπόν κάποιες τέτοιες υποθέσεις, τη μία από αυτές μάλιστα είχε πεθάνει μετά το εμβόλιο, μετά από πολυχρόνια μάχη με παθήσεις, ένα μικρό παιδί, ένα μικρό κορίτσι, έκρινε
ότι θεμελιώνεται δικαίωμα σε αποζημίωση της οικογένειας για το θάνατο, αλλά προσέξτε, όχι για παράνομη πράξη του κράτους, γιατί θεωρείται είναι νόμιμος εμβολιασμός, αλλά γιατί το να, καθότι υπάρχει υποχρέωση στην κοινωνική αλληλεγγύη, το να συμβάλλουμε και να εμβολιαζόμαστε για να παρέχουμε κοινωνική αλληλεγγύη στους υπολείπους και να θωρακίζουμε την υγεία τους, είναι υπέρμετρο βάρος το να πληγεί η δικιά σου υγεία. Στη βάση αυτή, το Συμβούλιο της Επικράτειας λέει ότι υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης, όχι άδικη πράξη. Άρα νομίζω ότι νομοθετικά όλο και περισσότερο φαίνεται, νομολογιακά φαίνεται να λύνεται αυτό το ζήτημα. Επομένως πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας στις μέρες που έρχονται. Συμφωνείτε με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό? Εμείς ως κίνημα αλλαγής ψηφίσαμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και μάλιστα μου έκανε και εντύπωση η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ενώ με διαρκείς ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα ήταν υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, όταν έφτασε στη Βουλή δεν ψήφισε την υποχρεωτικότητα. Προφανώς βλέπω ότι υπάρχει ένα κίνημα αντιεμβολιαστικό και έτσι με μικροπολιτική θα έλεγα, αποσκοπής του να πάρει κανένα ψήφο και από εκεί. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι σε μερικά ζητήματα. Και όταν μίλησα για αναλογικότητα, μιλάμε για αναλογικότητα. Είναι κάποιοι κλάδοι οι οποίοι πρέπει να είναι πιο θωρακισμένοι στη δημόσια υγεία. Άρα και τα ζητήματα των ηλικιωμένων και τα ζητήματα του κλάδου της υγείας είναι ζητήματα τα οποία άπτονται της γενικότερης δημόσιας υγείας και αφορούν ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές όταν μπαίνουν στο νοσοκομείο, όταν μπαίνουν σε δομές ηλικιωμένων, έχουν ένα εξαντλημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Άρα πρέπει να θωρακίζονται περισσότερο. Επομένως, αυτό που είναι ευθύνη του κράτους, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και ισχυρές αντιδράσεις ακόμα και από το χώρο της υγείας, είναι να μπορέσει να πείσει με συγκεκριμένα δεδομένα αυτούς τους ανθρώπους ότι πρέπει να εμβολιαστούν και όχι κατά ανάγκη να πάμε σε πολιτικές, ας πούμε, ποινικοποίησης της άποψής τους. Πώς θα μπορούσε να χειριστεί μια κυβέρνηση και η κυβέρνηση αυτό το θέμα? Δηλαδή με ποιους τρόπους θα μπορούσε να πείσει? Γιατί κατηγορούμε την κυβέρνηση, κατηγορεί την κυβέρνηση για παλινοδίες, για το γεγονός ότι δεν έχει πείσει τους πολίτες ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Τι θα μπορούσε να κάνει ή τι δεν έχει κάνει, κύριε Σκανδά? Εγώ νομίζω ότι η Επιτροπή Βιοειθικής έδειξε τον δρόμο και είπε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση σε όλα αυτά τα ζητήματα, όπου είναι καταρχάς η ενημέρωση, είναι η εξειδικευμένη ενημέρωση όπου χρειαστεί και τα κίνητρα για να εμβολιαστεί κάποιος. Εδώ δεν έχουμε κανένα κίνητρο που δίνει η κυβέρνηση ώστε να μπορέσουν κάποιοι να εμβολιαστούν. Και δεν υπάρχει καμία σοβαρή ενημέρωση σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα φοβικό. Και δεν υπάρχουν κίνητρα. Τι εννοεί, τι κίνητρα? Τα κίνητρα μπορεί να είναι και υπηρεσιακά, μπορεί να είναι και οικονομικά, μπορεί να είναι και ανταποδοτικά. Υπάρχουν διάφορες μορφές κινήτρων. Για παράδειγμα, τώρα η Νέα Υόρκη ξεκίνησε από σήμερα, όπως θέλετε, τις ανακοινώσεις σχετικές, να δίνει 100 ευρώ σε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων για να ενισχύσει την δυνατότητά τους να πάνε να εμβολιαστούν. Άρα δεν θα λέγω ότι πρέπει να πάμε σε ένα τέτοιο παζάρι οικονομικό σώνει και καλά. Τα κίνητρα μπορεί να είναι και άλλων πολλών μορφών. Δίνονται 150 ευρώ στους νέους συγκεκριμένοι. Όπου κατηγορήθηκε η κυβέρνηση για αυτό πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ότι πάει να εξαγοράσει τους νέους. Σας πληροφορώ πάντως ότι υπάρχει μια συνεχής διαδεδομένη πια πρακτική προσπάθειας έβρεσης κινήτρων για να εμβολιαστεί ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε. Προς τη σωστή κατεύθυνση λοιπόν κινείται η κυβέρνηση? Εγώ νομίζω ότι η Επιτροπή Βιοειθικής, η οποία είναι η πολιτική η οποία προτείνεται και την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή πρέπει να βρουν και ποια είναι τα κίνητρα στους ανθρώπους που έχουν φοβικά σύνδρομα. Γιατί προσέξτε, υπάρχουν και άλλα σύνδρομα. Υπάρχουν σύνδρομα τα οποία έχουν να κάνουν με το συνωμοσιολογικό κίνημα. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό αυτό. Δηλαδή, αν πραγματικά θα θέλαμε να φτιάξουμε το προφίλ των αρνητών των εμβολίων. Καλά το βάζετε. Ναι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Πολύ, και πολύ δύσκολο και είναι και πολύ επίπεδο. Δεν είναι το ίδιο. Οι δύο βασικές κατηγορίες όμως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φοβισμένοι και δεν πείθονται πάρα πολύ για τον επιστημονικό λόγο ή και για προσωπικούς λόγους, λόγους υγείας έχουν επιφυλάξει. Και υπάρχει μια άλλη κατηγορία που συνολικά αρνητών, που δεν αφορά μόνο τον κορονοϊό, αφορά διάφορες εκφάσεις της δημόσιας ζωής και προκλήσεων κοινωνικών που έχουμε κατά καιρούς, οι οποίοι αντιδρούν ανακλαστικά με έναν τρόπο με τον οποίο βλέπουν πίσω από κάθε διαδικασία και κάθε νέα πολιτική, βλέπουν θεωρίες συνωμοσίας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θεωρίες συνωμοσίας ακουμπάνε στον ακροδεξιό χώρο, ακουμπάνε πολλές φορές στον χώρο της Χρυσής Αυγής. Δυστυχώς αφορούν και ένα κομμάτι της Εκκλησίας, παρότι η ίδια Εκκλησία πήρε μια πιο συνεπή στάση τώρα και με την εγκύκλειό της ξεκαθάρισε πράγματα και είναι πάρα πολύ καλό η θέση που πήρε μετά από πολύ καιρό έτσι, αμηχανίας και κόπωσης στην προσπάθειά της. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα πράγμα, ένα σύστημα δηλαδή που παράγει θεωρίες συνωμοσίας και παράγει και φοβίες στην κοινωνία και αυτό έχει πολιτικά χαρακτηριστικά.
Από αυτό είμαστε πάρα πολύ μακριά. Στους ανθρώπους όμως που φοβούνται, σε αυτούς πρέπει να είμαστε κοντά ως πολιτεία και πρέπει να τους ενσυχώσουμε, να τους δώσουμε τα μέσα, τα κίνητρα και την πληροφόρηση, ώστε να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα και να θωρακίσουμε και συνολικά τη δημόσια υγεία. Και από το υποχρεωτικό του εμβολιασμού φτάνουμε στην διαθεσιμότητα ενός εργαζόμενου, κύριε Σκανδάμη. Ναι, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά ουσιαστικά αντικίνητρο, όπως λέτε. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο στο οποίο δεν πρέπει να καταλήξουμε εκεί. Δηλαδή, πρέπει να ενισχυθούν πάρα πολύ τα μέσα πειθούς, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτελεσματική προσπάθεια εμβολιασμού και να μην καταλήξουμε σε τέτοιες πρακτικές. Γιατί μετά τις διαθεσιμότητες, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση μπορεί να έχει στο μυαλό της απολύσεις, με το οποίο δημιουργούνται νέα ζητήματα. Άρα, πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας για να υπάρχει πειθό με την ευκαιρία που αυτά. Είστε εδώ, αλλά θα ήθελα πολύ σύντομα. Ο χρόνος μας πιέζει, θα έπρεπε να κλείσω τώρα, κύριε Σκανδάμη. Ναι, θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπετε εκλογές? Θα έλεγα το εξής, ότι η κυβέρνηση αυτή μέσα στα 2 χρόνια στα οποία έχει ασκήσει την εξουσία της, έχει κάνει πάρα πολλά τοπήματα τα οποία συσσωρεύονται. Και ατοπήματα που έχουμε δει με την προσπάθεια αποσυντονισμού της δημόσιας εκπαίδευσης και με την προσπάθεια να ελεγχθεί ο χώρος του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος χώρος μέσα από δυστυχώς αστυνομοκρατία, αλλά οπωσδήποτε και σε οικονομικά ζητήματα και στην ίδια την πανδημία. Μέσα στην πανδημία έχει ευνοηθεί απόλυτα ο ιδιωτικός τομέας και όχι τόσο ο δημόσιος τομέας, ο οποίος δεν έχει ενισχυθεί, ο δημόσιος τομέας υγείας. Ταυτόχρονα έχουμε ένα όργιο αναθέσεων απευθείας. Απελευθερώθηκαν πάρα πολλές φορές τα όρια και ανέβηκαν. Με δυνατότητες μάλιστα να μην περνάνε συμβάσεις μέσα από διάβια. Μέχρι 2.500 ευρώ δεν ανακοινώνεται πια με απόφαση κυβέρνησης Μητσοτάκη και νόμο πλέον. Δημοσκοπικά καμία, καμία σύμβαση. Άρα, δημοσκοπικά θα το κλείσω. Έχουμε συνεχώς όλο και περισσότερο σημάδια ότι η κυβέρνηση παίζει με συγκεκριμένους πελάτες, με συγκεκριμένους φίλους, με συγκεκριμένους γνωστούς και δεν την ενδιαφέρει η κοινωνία. Δημοσκοπικά έχει μείωση. Δηλαδή, ενώ πέρυσι ήταν πάρα πολύ ψηλά στην εκτίμηση του κόσμου πριν ένα χρόνο για τα θέματα της πανδημίας, για τα θέματα οικονομίας, για τα θέματα της ασφάλειας, αυτή τη στιγμή τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά, κάτω από 30% θετικές γνώμες. Αυτό σιγά όλο και περισσότερο, αποτυπώνεται. Βλέπετε λοιπόν, για να αποτυπώνεται σε δείκτες. Σκανδάμι, με πιέζουν. Βεβαίως. Βλέπετε εκλογές. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι η αγωνία του κυρίου Μητσοτάκη είναι να κάνει εκλογές και να κάψει την απλή αναλογική. Και το περιβάλλον, το πολιτικό, όλο και περισσότερο γίνεται επικίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι πια έχουμε λειτουργία μιας κυβέρνησης που λειτουργεί ως Μαξίμου ΑΕ και όχι ως κράτος και ελληνική πολιτεία. Άρα η αγωνία του είναι να κάνει γρήγορα εκλογές για να είναι κατά την άποψή του όσο το δυνατόν περισσότερο μπροστά μπορεί. Αυτό πιστεύω δεν θα συμβεί όμως, ούτε πολύ μπροστά θα είναι, να μην μπορεί να είναι ποτέ μπροστά. Και ταυτόχρονα είναι βέβαιο ότι όλο και περισσότερο βρισκόμαστε κοντά στον χρόνο των εκλογών και υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια για αυτό. Το κίνημα αλλαγής είναι έτοιμο για όλες τις μάχες που έρχονται. Θα τα δούμε λοιπόν. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε βέβαια και το κοινάλι της αναζήτησης νέου Προέδρου. Ναι, τα δημοσκοπικά ποσοστά είναι χαμηλά. Δυστυχώς δεν μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Να σε ευχαριστήσω ωστόσο για την παρουσία σας εδώ. Εγώ ευχαριστώ και θα έλεγα ότι παλεύουμε για την ενότητα του χώρου αυτού, η οποία θωρακίζεται όλο και περισσότερο και θα έχουμε μια εκλογική διαδικασία που θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα αναζωογονήσει το χώρο και σε κάθε περίπτωση θα παράγει νέα εμπιστοσύνη είτε στην πάρουσα ηγεσία είτε σε καινούργιες. Αλλά είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι στον αγώνα αυτό. Θα τα δούμε αυτά. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.